Μια θλιβερή είδηση. Έφυγε πριν από λίγες ώρες ο Κώστας Καζάκος. Ο Κώστας Καζάκος, ένας μεγάλος του θεάτρου. Θεατράνθρωπος θα μπορούσε να πει κανένας. Ένας αγαπημένος και πολύτιμος σύντροφος, που στάθηκε στο πλάι του ΚΚΕ και στα εύκολα και στα δύσκολα. Σε όλη την πορεία αυτού του μεγαλειώδους αγώνα, ο Κώστας Καζάκος ήταν στο πλάι μας. Δεν ήταν μόνο πρικισμένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και μεταφραστής. Ήταν μια γενναιόψυχη προσωπικότητα. Οι φυσικές αρετές που είχε, που του έδωσε η φύση, το παράστημα, η φωνή, το ταλέντο, σμιλεύτηκαν στο καμίνι της βιοπάλης, δουλεύοντας από μικρό παιδί σε τυπογραφία, στην οικοδομή, σε σκληρές δουλειές. Ο Κώστας Καζάκος, καταγόμενος από αγωνιστική οικογένεια, με τον πατέρα εξορία και φυλακή, διάλεξε πολύ νωρίς τη σωστή πλευρά της ιστορίας, κυρίες και κύριοι. Τη σωστή πλευρά της ιστορίας στο πλάι των παραγωγών του πλούτου, στο πλάι των αδικημένων, όπως έλεγε και ο ίδιος, στο πλάι της εργατικής τάξης και του αγώνα για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε ένα χρόνο, το 2023, θα έκλεινε 70 χρόνια παρουσία στο θέατρο, στον κινηματογράφο, παντού. Τι έλεγε ο ίδιος? «Ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω το λαό να συνειδητοποιήσει τη δύναμή του και να αλλάξει αυτή τη βάρβαρη κοινωνία». Η πολιτική του δράση είναι γνωστή σε όλα του τα χρόνια. Δύο φορές εκλέχθηκε βουλευτής επικρατείας, επικεφαλής του επικρατείας, με το ΚΚΕ. Εμείς τον αποχαιρετούμε με ένα στίχο. «Οι μέρες που λαχτάριζες, Κώστα, θα έρθουν αργά ή γρήγορα και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό». Ευχαριστώ.